δεν είναι και λίγα και όλα αυτά μας έχουν δώσει μια εμπειρία και μπορεί να δημιουργήσει κάποια συμπεράσματα. Ας τα δούμε έτσι. Ξεκινήσαμε το 2005. Όταν ξεκίνησε η διαδικασία στην Ελλάδα και ξεκίνησε και παγκόσμια ως ένα φόρμα άνθρωπο που αποχώρησε όλο το πάντα εμπορικό χαρακτήρα που θα ήθελα να δώσουμε στο πρόσωπο. Δημιούργησαμε το Τζούλα, στη γλώσσα προσφερθεί, σημαίνει όλοι μαζί. Και θα έλεγα ότι μέσα σε 12 μήνες το Τζούλα FDA κατόρθωσε να είναι η αναφορά για οποιοδήποτε ασχολιόταν με το Τζούλα στην Ελλάδα. Αυτό πιστεύω ότι βασίστηκε σε τρία πράγματα. Πρώτο είναι ότι έδωσε μέσα από το Τζούλα.gr τη δυνατότητα να ενημερωθούμε όσοι θέλουν να ασχοληθούν με το Τζούλα, να πάρουν πληροφορίες αλλά και χρηστικά κομμάτια κώδικα, βοηθώντας τον Έλληνα χρήστη να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή. Είναι ότι
section, category, article, τίποτα άλλο, δεν είχε όλα τα άλλα πράγματα. Ήταν για 10 χρόνια πριν που μιλάμε και πάλι μια απλή εφαρμογή. Το πρόημο αυτή τη εφαρμογή και οι περιορισμένε δυνατότητε που είχε όμω δεν στάθηκαν εμπόδιο στο να εξαρτηθεί την πρωτόκολλα τόσο παγκόσμια όσο και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ήταν η πρώτη που έγινε συνώνυμο τη δυναμική τη σελίδα. Αν κάποιο ήθελε να σου πει ότι δεν έχω εξηγεί με τη σελίδα, αλλά έχω δυναμική, εννοούσε έχω σε αυτήν την δεν εννοούσε τίποτα. Σε αυτό το γεγονό, παρότι μιλάμε για μια εφαρμογή που ήταν πρώτη που δεν είχε όλα αυτά που έχει δείξει τώρα, ο ρόλο του Τζούλα Τζιάς υπήρξε κατά τη γνώμη μου καθοριστικό. Δημοσιεύσαμε την ελληνική μετάφραση και εξελίξαμε το πώς θα δούλευε το Τζούλα στην Ελλάδα, υιοθετώντας και με πολύ επιμονή το Unicode που δεν ήταν τόσο απλό να φτιάξει, διότι τότε βάζανε τη λατινική συμφοροσυρά και τελείωνε. Α πούμε, δεν του ενδιαφέρει το τι θα γίνουν σε γλώσσε και σε χώρε σαν την Ελλάδα. Το δεύτερο είναι ότι δώσαμε τη δυνατότητα μέσα από το φόρο να υπάρχει όχι δωρεάν υποστήριξη, αλλά να υπάρχει αξιόπιστη υποστήριξη σε ό,τι θέλει να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή. Δεν είναι ασυμφανό. Όποιος έπαιρνε μία απάντηση από το φόρο του Τζούλα Τζιά, θεωρούσε ότι είχε τη λύση στο πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε. Ένα πράγμα το οποίο είναι σχετικά, ας πούμε, πρωτόγνωρο για ανοιχτές και εθελοντικές κοινότητες, είχαμε καθιερώσει κανόνες ποιοτικού ελέγχου και των απαντήσεων και των λύσεων που δινόταν. Όσοι επαγγελματίες συμμετείχαμε και υποστηρίζαμε το φόρο, αισθανόμαστε το βάρος και τη σημασία του να υπογράψουμε μια απάντηση και δίναμε πολύ μεγάλη σημασία και στο άγχος την αγωνία που είχε αυτός που ρωτούσε για αυτό το πράγμα. Δεν δίναμε απαντήσεις, άντε να περάσει η ώρα για να πει μια υπογραφή, ας πούμε, ή άντε και τι θες και εσύ δωρεάν που θες, άμα θες πλήρωσε να σου δώσετε. Πραγματικά, αν μπει κανείς στο φόρο μας τώρα, θα εντυπωσιαστεί με το πόσο έγκυρες, σαφείς και έτσι που δεπόν ήταν οι απαντήσεις που δίνουν. Ο τρίτος λόγος που έκανε αυτό σας είπα πριν το αντιφατικό, μια απλή εφαρμογή να γίνει το στάνταρ ενός δυναμικού site στην Ελλάδα, ήταν ότι υπερασπιστήκαμε το χαρακτήρα του Τζούλα ως μιας εφαρμογής ανοιχτού κώδικα με ελεύθερο λογισμικό. Μην ξεχνάτε ότι δεν μιλάμε για το διαδίκτυο όπως είναι σήμερα. Μιλάμε για πριν από 10 χρόνια, 11-12. Μιλάμε για τότε που υπήρχαν επαγγελματίες που θεωρούσαν ότι αν μετονομάσουν μια εφαρμογή σε φόσκο CMS, ας πούμε, αλλάζοντας το τέτοιο, θα μπορούσαν να την υποσχοληθούν και να εισπράττουν και δικαιώματα χρήση, ας πούμε, από ανθρώπους που τα πληρώνουν. Αυτή η απάτη που θα λέει κάποιο είναι καραμπινά, γινόταν και προκλητούνταν οι ίδιοι άνθρωποι και ερχόταν στο φόρο να ρωτήσουν πώς θα λύσουν ένα πρόβλημα που ήταν από πελάτες. Ανακαλύπταμε και εμείς ότι είχε πληρώσει θεωρώντας ότι έπρεπε να πληρώσει και πήρε μια εφαρμογή η οποία ήταν. Εναντίον αυτών κινδύνων διαλυτικά. Εντάξει, όταν δεν είχε νόημα να σου πει που ανέφερε, το δημοσιοποιούσε. Ωστόσο. Θέλω να πω ότι λάθο. Είναι μια απάντηση. Είναι μια απάντηση. Αυτή δεν τιμωρηθήκαν. Δεν ξέρω αν τιμωρηθήκαν με τη δικιά μα δημοσιοποίηση, αν ο πελάτης δηλαδή.
Μετά ακολούθησε μια κυρία στην
λοιπόν των ανθρώπων που αρχικά συμμετείχαν, αν δεν συνοδευτεί με την αναπλήρωσή τους από καινούριους ανθρώπους που να έχουν μια όρεξη καταρχήν προσφοράς, και πιστέψτε με, η προσφορά δεν σημαίνει κάνω κάτι και κάνω κάτι, βοηθάω και από εκεί και πέρα αυτό έρχεται και ανταποδίδει ότι αναπτύσσεται η ίδια η εφαρμογή και η ίδια η κοινόπλα όσων χρησιμοποιούν αυτή την εφαρμογή. Δεν είναι και έτσι πάντως μια τέτοια εμφάνιση καινούργιων ανθρώπων που να μπορέσουν να αναπληρώσουν όλη την δυναμική τόπο εκείνους που προσφέρανε και συμμετέχανε στην αρχική μας περίοδο. Την τελευταία χρονιά αυτό που έχω να πω είναι ότι έχω μία αίσθηση πως μπορούμε να ξεκινήσουμε κάποια περισσότερα πράγματα, να μπούμε σε κομμάτια που ως τώρα δεν είχαμε πει, γιατί είναι και άλλη η φάση που περνάει πια στην οποία έχει πει αυτή η εφαρμογή. Δεν χρειάζεται πια η αναβάθμιση, είναι one click, έτσι. Τότε για να φας από το 0.1.0.11 στην 1.0.12, ολόκληρο θέμα αν θα το κάνουμε και θα το κάνουμε και αν θα αλλάξει και πώς θα το κάνουμε. Τώρα που μένω άλλο τι είπε. Άρα λοιπόν είναι το θέμα για να στείλει στον άλλο πώς θα κάνει. Το migration. Ναι, το migration ή το upgrade. Αλλά έπρεπε να είναι άλλα ζητήματα τα οποία θα μπορέσουν να κάνουν πιο λειτουργική, πιο αξιόπιστη και εντός εκτόσει πιο αποτελεσματική και χρήσιμη. Ο στόχος μας είναι να αποτελέσουμε ένα όχημα που θα δώσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα λοιπόν σε την εφαρμογή που υποστηρίζει. Θα αξιοποιήσει όσο γίνεται περισσότερο τις δυνατότητες του με αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη μας, ισοτιμία και διάθεση προσφοράς, με σεβασμό στο ανοιχτό λογισμικό, στον ανοιχτό κώδικα και στο ελεύθερο λογισμικό, αλλά και με αξιοποίηση μιας πολλαπλασιαστικής πιστεύσαμε δύναμης που έχει η συνεργασία και η επιχειρηματικότητα. Αυτός είναι ο δικός μας στόχος για την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι το στίχημα που θέλουμε να κερδίσουμε. Και σε αυτή την προσπάθεια ειδικά δεν περισσεύει κανένας. Άλλωστε το πρόβλημα θα μείνει όλοι μαζί. Έχουμε τώρα και το ρόλο του το οποίο θα αλλάξει πολύ τα πράγματα. Όντως. Και πριν έξω μιλάγαμε με τον Χαρή και γνωριστήκαμε. Το οποίο θα αλλάξει πολύ τα πράγματα. Να μιλάμε στον ελληνικό. Αυτό που είπες πριν, το είχα συναντήσει και εγώ στο φόρο, στην ελληνική κοινότητα. Δηλαδή, θυμάμαι που επέντασε και λέγανε παιδιά που θα κάνω αυτό και αυτό για κάποιο πελάτη. Πάντα νιώθει και το χρεώνει και βέβαια το χρεώνει. Γινόταν μια σφαγή. Θυμάμαι ότι είχαμε απλώ το χρεώνει αυτό. Τέλο πάντων, αυτό που έλεγα στο Χάρη και για μένα είναι σημαντικό είναι ότι καταρχήν εγώ με developer και τα τελευταία 8-9 χρόνια είμαι κύριο έστω το βάναρι. Αλλά ό,τι φτιάχνω πέρα από custom δουλειέ παίζω πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ λέω με τζουμπλάκι. Δεν ξέρω γιατί. Τέλειαξε. Με όλα τα πάρει κόμμα. Το πειράζω, το κάνω, το διαλύω, το ξαναφτιάχνω. Αυτό που δεν μου άρεσε στην κοινότητα ήταν ότι δεν υπήρχαν καλώς εννοούμενοι τρόποι. Δηλαδή έμπαινες καμιά φορά και αν σε είχαν δίπλα σου, δίπλα μου να σου λακώναν να σου πω να κάτι στο ξύλο. Κάτι τέτοιο λειτουργεί αποτρεπτικά. Οι moderators τότε, όταν γενικά ήταν κάπως χαλαροί. Αυτό για μένα ήταν αποτρεπτικό. Δηλαδή, πλέον έχω τον απόφαση να έχω στο χάρη 3-4 μήνε. Χάρη και εγώ. Χάρη και εγώ. Χάρη και εγώ. Για μένα ήταν αποτρεπτικό. Δηλαδή, άλλωστε, δεν υπάρχει άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μαθαίνει. Όντω, χάρη έχει δίκιο σου. Προσπαθώντα να μην ενοχλήσουμε γίνανε ανεκτικοί απέναντι σε συμπεριφορές και σε πρακτικές που προσπαθούν να μην
ρωτήσω και να μην διακόψω να ρωτήσω και συνάδελφοι. Εγώ τελικά προτίμησα μετά να απευθύνομαι απευθείας στο International Forum γιατί είχα καλύτερη απάντηση. Δηλαδή, ακόμα για λίγο άλλα προβλήματα, είχα τον infographic. Πάρουμε μέσα. Ωραία δομημένα, ευγενικά, όχι τι να αυτά, κάτσε να σου πω, κάτω έτσι, κάτω εκεί, τι να μιλάς. Αυτό, ωραία, και το έλεγα του Χάρη, λειτουργεί από την ελληνικά. Αν δεν λυθεί αυτό, γιατί μου λέει ο Χάρης, η κοινότητα χρειάζεται βοήθεια. Η κοινότητα με τον τρόπο της, όχι στο σύνολό της, επιτρέποντας, αυτά έδιωξε άνθρωπος ούτε να βοηθήσω. Εγώ δηλαδή είχα πει να βοηθήσω λίγο στις μεταφράσεις, οκ, υπήρχε πληθώρα, μου λένε οκ, σε κρατάμε, άμα